και το ξάσατε και την Κεφαλονιά. Και σήμερα εις φόρον τιμής που θα σας βραβεύσουμε, να ξέρετε είναι πάρα πολύ λίγο αυτό που σκέφτομαι ως Δήμαρχος της Κεφαλονιάς να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε, γιατί χρειάζεται βοήθεια. Πρέπει να ευχαριστήσω και τον ΝΟΑ που προέρχεσαι από εκεί, αλλά και τα ιχθυοτροφία που στηρίξαν τον φίλο μου τον Πλερινό, διότι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Ο αθλητισμός είναι αυτός ο οποίος τον έχουμε ανάγκη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά θα τα λύσουμε νομίζω. Ο Δήμος θα είναι κοντά σας για να σας βοηθήσει να συνεχίσετε τους αγώνες και νιώθουμε όλοι περήφανοι. Να ακούσουμε δύο είναι η φορά του και μετά θα ακούμε τα παιδιά. Να ακούμε τα παιδιά και μετά. Ναι. Εγώ δεν έχω ένα πολύ ποτέ άλλο, το έργο φάνηκε. Εγώ να προσθέσω μόνο ότι άμα βρίσκεσαι σε αυτούς τους χώρους που περίπου έχω βρεθεί, σε περίπου τέτοιους χώρους, αυτούς τους τεράστιους χώρους, αυτό το μεγαλείο που υπάρχει, εκεί πρέπει ο καθένας από εμάς να βρεθεί στη θέση αυτού των αθλητών. Σε αυτούς τους χώρους τη συγκίνηση, τη δύναμη ψυχής πρέπει να βρει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι της πατρίδας κυρίως. Η πατρίδα όμως να δούμε κατά πόσο θα ανταποκριθεί απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Αυτή είναι η αξία. Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΙΚΕ. Καλημέρα σε όλους. Αθλητισμού. Μάλιστα. Το ελάχιστο που έχει να κάνει ο Δήμος μας, αγαπητά παιδιά γερασιμάδες, είναι να κάνει αυτή την ολιγόλεπτη, ένα ολιγόλεπτο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα μέσα από αυτό το κεντρικό δημαρχιακό κτίριο, το οποίο αντιπροσωπεύει το Δήμο μας αλλά και όλους τους κεφαλονίτες απανταχού γης. Γιατί πραγματικά μας κάνατε και νιώσαμε περήφανα, διότι η προσπάθειά σας ήταν τόσο συγκινητική και αξιέπαινη, που πραγματικά καταφέρατε το «δεν μπορώ, σε μπορώ». Και σας είμαστε ευγνώμονες, νιώθουμε το λιγότερο, θα πω, συγκινημένη, αλλά πάνω απ' όλα μένει περηφάνεια. Να ξέρετε ότι τις μέρες που αγωνιζόσαστε μας είχατε καθυλώσει όλους στην τηλεόραση και από μεριά μας ως Δήμος, με το Δήμαρχό μας εδώ μπροστάρι στο τιμόνι, μία δέσμευση δίνουμε στη νέα γενιά, ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις μας, που όλοι γνωρίζετε τις δυσκολίες που υπάρχουν, θα κοιτάξουμε όλο ένα να είναι και καλύτερες για να προπονούνται, να γυμνάζονται παιδιά και γιατί όχι να μην τους δούμε σε ανάλογες Ολυμπιάδες ή σε μεγάλες τέτοιες διοργανώσεις. Σας εύχομαι να είστε καλά, να έχετε υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και γιατί όχι το 2020 στο Τόκιο, με τη βοήθεια του Δήμου μας, Δήμαρχε, έτσι να φέρουμε και ένα μετάλλιο για τον καθένα σας εδώ. Να είστε σαν τα κοινά του Νέα. Άκουσε Κωνσταντάκη με έργα. Μας διακόπτεις τώρα. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω απλά σαν χρόνια άνθρωπος του αθλητισμού στην Κεφαλονιά. Δεν είμαι πια αντιπρόεδρος στο ΝΟΑ, αλλά ξέρει ο Λούκας πόσους αγώνες έχουμε δώσει μαζί για τον αθλητισμό και τον αυτοαθλητισμό. Πραγματικά είναι τιμή μας που είναι δύο παιδιά σπλάχνα από τα σπλάχνα του νησιού. Θα μου επιτρέψει, φίλε Πλερινέ, να πούμε δύο κουβέντες πρώτα για τον Υγνώ, γιατί εμείς δεν είμαστε σαν παιδί μας. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είμαστε στο ΝΟΑ χρόνια και η μητέρα του είναι η πιο γνωστή γυμνάστρια στο νησί. Πραγματικά νιώθω πολύ συγκινημένος για αυτό το παιδί που είναι ο γιος Αλεξίας, που ήταν η ψυχή του ΝΟΑ επί χρόνια και ο Φανής ήρωας πίσω από τον Λούκα που παίρνει τα φώτα και την δημοσιότητα και την προβολή. Ο πραγματικός φαντάρος του ΝΟΑ ήταν η Αλεξία. Και φυσικά τον Πιλερινό, που κι αυτός είναι ένας άνθρωπος που τίμησε το νησί σε όλα τα επίπεδα, πραγματικά ένα μεγαλείο ψυχής, ένας λεβέντης που τον βλέπεις και τον θαυμάζεις και σαν εικόνα. Και θέλουμε σαν Κεφαλονιά, σαν Δήμος, να πούμε στους δύο ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και φυσικά να μιλήσουμε και οι ίδιοι. Κύριος Κυκάτος. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τη συγκίνησή μου. Πραγματικά είναι μια μοναδική στιγμή για την Κεφαλονιά. Γιατί είναι η δεύτερη φορά που ζούμε αυτή τη χαρά. Η πρώτη ήταν με την Αίμιση την Αναπολά του και η δεύτερη είναι με τα παιδιά εδώ. Κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να αλλάξει ο όρος. Δεν μιλάμε για παραολυμπιονίκες, μιλάμε για πραγματικούς Ολυμπιονίκες. Εμείς έτσι το αισθανόμαστε. Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω σε Παραολυμπιάδα ως φυσιοθεραπευτής και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό από την αγώνα και τις δυνατότητες των παιδιών. Θέλω να πω ότι εσείς σήμερα βάζετε την Κεφαλονιά, που την κάνετε γνωστή όπως είπε ο Δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα, αλλά εγώ θα το διευκρινίσω και θα πω σε όλο τον κόσμο. Γιατί όταν μιλάμε για Ολυμπιακό πολιτισμό, μιλάμε για όλο τον πλανήτη.
κάνατε γνωστή την Κεφαλονιά, μας κάνετε περήφανους όλους. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια που να εκφράζουν τον θαυμασμό. Χαράστε δρόμους. Δεν είναι όλοι αθλητές. Διονύση. Όπως δεν είναι και όλοι πολιτικοί. Ελλάδο, δεν θέλουμε λεφτά. Υπάρχουν άνθρωποι που χαράσουν μπροστά. Νομίζω η πρόταση του συναδέλφου αγαπητού Άγγελου Κωνσταντάκη το 2020 να γράφετε Δήμος Κεφαλονιάς, να είναι η δέσμευση που θα πάρουμε όλοι και σαν Δημοτικό Συμβούλιο Νίκο, εάν συμφωνείς και είμαι σίγουρος ότι ο κ. Δήμαρχος θα συμφωνεί, να φαίνεται ότι ο πραγματικός υποστηρικτής και ο ρεαλιστικός είναι ο Δήμος της Κεφαλονιάς. Εγκάρδιες ευχές, εγκάρδιες συγχαρητήρια, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Πάντα καλή δυνάμει.